Πώς θα ξεφορτωθείς το λίπος από την κοιλιά. Πώς θα ξεφορτωθείς αυτό το καταραμένο σωσίβιο που είναι εδώ γύρω από τη μέση. Θα μάθεις σε αυτό το βίντεο. Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Ψαρούκλας. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το λίπος από την κοιλιά. Δεν είναι κάτι που παίρνω πολύ σπάνια, αυτή την ερώτηση. Είναι κάτι που παίρνω σε καθημερινή βάση. Σαρώ το σωσίβιο. Σαρώ το λίπος από την κοιλιά. Σαρώ η κοιλιά, η κοιλιά, η κοιλιά. Πετάγει την κοιλιά από την μπλούζα, πετάγει την κοιλιά από το πουκάμισο, δεν κλείνει το τζιν από την κοιλιά. Δεν είχα αυτή την κοιλιά παλιά, τώρα την έχω. Σαρώ, το σώμα μου είναι καλά γενικά, αλλά είναι αυτή η καταρριμμένη κοιλιά. Πώς θα φύγει αυτό το πράγμα. Θα μάθουμε σε αυτό το βίντεο. Θα ξεκινήσουμε ένα-ένα τα πράγματα. Ποια είναι η καλύτερη άσκηση για να φύγει το λίπος από την κοιλιά. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν κοιλιακοί που μπορείς να κάνεις. Όχι. Αν κάνεις κοιλιακούς, τι κάνεις, σπαταλάς το χρόνο σου. Ειδικά αν έχεις μεγάλη κοιλιά, κυριολεκτικά σπαταλάς το χρόνο σου. Σπαταλάς χρόνο, ενέργεια, ώρα και ελπίδα και αυτό το πράγμα που έχεις μέσα σου, το motivation, το κίνητρο, τη φωτιά, τη σπαταλάς σε ανούσια πράγματα. Μην κάνεις κοιλιακούς για να κάνεις. Για να αποκτήσεις κοιλιακούς. Αν δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τη λογική πίσω από αυτό, θα σου πρότεινα να τσεκάρεις αυτό το βίντεο που είχα κάνει αρκετά πιο παλιά, που μπαίνω αρκετά εις βάθος και σε λεπτομέρεια σε αυτό το πράγμα. Πώς θα φύγει το λίπος από την κοιλιά, αν δεν το ξέρεις, ήδη θα σου το μάθω εγώ εδώ πέρα. Δεν φεύγει. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις τοπικά από ένα σημείο λίπος. Δηλαδή, να πεις θα φύγει λίπος από εδώ και να κάνεις κάτι να φύγει από εδώ. Ο μόνος τρόπος να φύγει λίπος είναι να χάσεις λίπος γενικά και να φύγει και από εκεί που θέλεις. Από την κοιλιά. Τι δεν μπορείς να κάνεις, να αφαιρέσεις τοπικά λίπος. Ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι χειρουργείο, νηστέρι, μαχαίρι. Να μπει ένας χειρουργός και να αρχίσει να σου κόψει το λίπος, την κοιλιά, ξέρω εγώ. Προφανώς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε ένα φυσικό τρόπο. Θέλουμε έναν τρόπο ο οποίος μας κάνει υγιείς επίσης. Και θέλουμε έναν τρόπο ο οποίος το έχουμε κερδίσει. Νιώθεις ότι είναι earned που λέμε. Ότι κάτι έχεις κάνει και έχεις κερδίσει. Αν απλά κάνεις ένα χειρουργείο και θα πονέσεις και θα υποφέρεις και θα πληρώσεις ένα σωρό λεφτά και το αποτέλεσμα θα είναι καλό και εγώ προσωπικά δεν θα νιώθω ότι το έχω κερδίσει. Σκέψου να κρεμάσεις ένα πτυχίο στον τοίχο από τον αδερφό σου ή έναν φίλο σου και να έχεις αλλάξει με Photoshop το όνομα. Δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε, ο μόνος τρόπος είναι νηστέρι. Πώς είπαμε, θα φύγει το λίπος από την κοιλιά, πρέπει να χάσουμε από όλο το σώμα μας, να χάσουμε λίπος γενικά και να φύγει από την κοιλιά. Το συσσωρευμένο λίπος είναι αυτό που έρχεται τελευταίο και φεύγει τελευταίο. Στην αρχή, όλοι οι άνθρωποι βάζουμε σε όλο μας το σώμα ομοιόμορφα λίπος. Και μετά το 25% για άντρες, 35% για γυναίκες, αρχίζει και συσσωρεύεται σε μερικά σημεία το λίπος. Παίζει ότι αρχίζει και συσσωρεύεται στην κοιλιά. Αν πας, ανέβει στο ποσοστό λίπος, και μετά ξαναπέσει, πέσει σε ποσοστό λίπος και πας πάλι 25, δεν θα φύγει το λίπος από την κοιλιά. Πρέπει να πέσει περισσότερο. Εντάξει. Ήρθε τελευταίο, αλλά θα φύγει τελευταίο. Αυτό είναι και μια τιμωρία που την έχει κάνει ο Θεός, το σύμπαν ή το οτιδήποτε. Ότι ναι, δεν προσέχεις. Πάρτε τώρα την κοιλούμπα που αυτή δεν θα φύγει με τίποτα. Εντάξει. Και συνήθως δεν βάζουμε μυαλό μέχρι να δούμε αυτό το συσσωρευμένο λίπος. Αν τα πάρουμε εντελώς ομοιόμορφα, μπορούμε να καταλήξουμε 100, 120 κιλά, 150 κιλά και μετά να το πάρουμε χαμπάρι. Αλλά με το που φτιάξει με το που αρχίσει να πετάγεται η κοιλιά, τότε μαζευόμαστε. Λέμε, οπ, κάτσε. Οπότε. Είναι και ευχή και κατάρα λίγο. Θες να είσαι 90 κιλά και, ή 80 κιλά και να έχεις μια κιλούμπα, ή θες να είσαι 120 κιλά και να είναι ομοιόμορφο το λίπος. Γιατί δεν βάζουμε μυαλό στην τελική. Έτσι, μέχρι να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, που είναι ή η κιλούμπα ή τα πολλά πολλά κιλά. Pick your poison. Πώς θα χάσουμε λίπος γενικά. Μα σαρώ, εγώ δεν θέλω να χάσω λίπος γενικά, γιατί μου αρέσει το πρόσωπό μου. Οκ, σ' αρέσει το πρόσωπό σου. Θα σ' αρέσει και όταν αδυνατήσεις. Μας αρέσει το πρόσωπό μας γιατί το έχουμε συνηθίσει. Δεν νομίζω να θέλει κανείς απλά να έχει ένα στρούμπουλο πρόσωπο, απλά το έχει συνηθίσει. Θα μαζεύεις το πρόσωπο, θα κάνεις τις γωνίες σου, θα σου γκρινιάζουν όλοι και όλες ότι το πρόσωπό σου έχει αλλάξει, θα το χωνέψουν μετά από ένα διάστημα και θα είναι ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μπορεί να είναι και πιο ωραίο. Θα αλλάξει σιγά σιγά το κούρεμά σου, θα αλλάξει τα γένια στο κούρεμά σου να αρμόζουν με το νέο πρόσωπο. Μπορεί στην αρχή με το στρουμπουλό πρόσωπο να πήγαινε ένα συγκεκριμένο κούρεμα, ένα συγκεκριμένο στυλ. Με το νέο πρόσωπο πρέπει να αλλάξει λίγο το στυλ σου. Αυτό θέλει μια περίοδο μετάβασης. Και να σε συνηθίσει ο κόσμος και να αλλάξει και λίγο το στυλ σου και το κούρεμά σου και να συνηθίσει εσύ τον εαυτό σου. Το ότι δεν σε αρέσει το πρόσωπό σου όταν αδυνατίζεις, θα σ' αρέσει μετά. Εντάξει. Και αν θες να φύγει το λίπος από την κοιλιά, πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας παιδιά, τι να κάνουμε. Πρέπει να χάσουμε λίπος γενικά για να φύγει και από την κοιλιά. Πώς χάνουμε λίπος, καλά, σε τι μετριέται το λίπος, σε κιλά. Εγώ σαρώ δεν θέλω να χάσω κιλά, θέλω να χάσω μόνο λίπος. Μάλλον σε τι μετριέται το λίπος, σε κιλά. Κιλά λίπους. Για να έχεις κιλιά, μάλλον πρέπει να χάσεις κιλά λίπους, όχι γραμμάρια λίπους. Okay, όπως είπαμε, πρέπει να είσαι αρκετά. Πρέπει να είσαι 25, 30, 35, πρέπει να είσαι ψηλά. Δεν είσαι 12% να πας 10. Πρέπει να χάσουμε κιλά λίπους. Πώς χάνουμε κιλά λίπους. Κοίτα, αν έχεις κιλιά, αν έχεις σωσίβιο, το λιγότερο που θα πρέπει να χάσεις είναι 10 κιλά.
Okay. Δεν με νοιάζει αν είσαι 10 κιλά, δεν με νοιάζει αν είσαι 20 κιλά, δεν με νοιάζει αν είσαι 120 κιλά. Το λιγότερο που πρέπει να χάσεις για να φύγει το σωσίβιο, εάν έχεις σωσίβιο, είναι 10 κιλά. Τώρα μου πεις, εγώ είμαι 50 κιλά άμα χάσω 10 κιλά. Άμα θες να φύγει το σωσίβιο, αυτό πρέπει να κάνεις. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και 12 κιλά, 15, αλλά ας πούμε αν είσαι 80 κιλά, με 10 κιλά λίπους, αν χάσεις, θα φύγει το σωσίβιο. Θα εμφανιστεί μια γράμμωση, δεν θα γίνεις φέτες, εντάξει, δεν σου υπόσχομαι τίποτα τρελό, θα φύγει η κοιλιά. Θα αποκτήσεις μια επίπεδη κοιλιά. Οπότε, σαν στόχο να το κάνεις visualize στο μυαλό σου, να το βάλεις σαν να το οραματιστείς λίγο, 10 κιλά λίπους. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να χάσεις 10 κιλά λίπους? Ή διαλυματική νηστεία. Οπότε, διαλυματική νηστεία. Τι είναι, πώς είναι, γιατί πιστεύω εγώ με το χέρι στην καρδιά ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να χάσεις 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες. Κάπου εδώ πέρα το βίντεο που θα εμφανιστεί ή εδώ πέρα και συζητάω περισσότερο για τη διαλυματική νηστεία. Έχω κάνει και άλλα βιντεάκια στο κανάλι μου για τη διαλυματική νηστεία. Οπότε, στη διαλυματική νηστεία αυτό που κάνεις είναι ότι νηστεύεις για 16 ώρες. Δεν τρως και μετά τρως τις υπόλοιπες 8. Δεν τρως ό,τι θες, τρως τα γεύματά σου σωστά και σιγά σιγά θα αρχίσεις να χάνεις λίπος. Και αν το κάνεις σωστά, μέσα στο τρίμηνο θα έχεις χάσει αυτό το σωσίβιο και θα το έχεις κρατήσει μακριά για πάντα. Δεν θες να το χάσεις για να το ξαναβάλεις. Τώρα, για ένα 100% δωρεάν σεμινάριο, μπορείς επίσης να τσεκάρεις το σεμινάριό μου κάπου εδώ πέρα. Οπότε, νούμερο 1. Δεν υπάρχει κάποια μαγική άσκηση ή κάποιο μαγικό χάπι για να φύγει το λίπος από την κοιλιά. Ο μόνος τρόπος να φύγει το λίπος από την κοιλιά είναι να φύγει λίπος γενικά από το σώμα σου και να φύγει από εκεί που θέλεις. Δεύτερον, πώς θα το κάνεις αυτό, πώς θα φύγει λίπος, πρέπει να χάσεις κιλά. Δεν μπορείς να μείνεις ίδιος στα κιλά σου, γιατί είναι και αυτό και κάτι άλλο. Μου λέει ο άλλος, Σαρώ, εγώ θέλω να μείνω ίδιος στα κιλά μου και να φύγει το σωσίβιο. Okay, πήγαινε αλλού, γιατί εδώ δεν πουλάμε τρέλα. Εντάξει. Δηλαδή, πολλές φορές έχει έρθει ο άλλος και τον έχω διώξει. Γιατί δεν μπορούμε να το θέλουμε όλα δικά μας και δεν μπορούμε να έχουμε και ηλίθιες απαιτήσεις. Δηλαδή, πρέπει να είσαι λίγο προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Όχι, δεν μπορείς να είσαι ίδια κιλά και από το σωσίβιο να έχεις six-pack. Λυπάμαι που στο χαλάω. Αν θες να πιστέψεις κάποιο παραμύθι, πήγαινε, διάβασε την Αλίκη στο χώρο των θαυμάτων, πήγαινε, διάβασε Χιονάτη και Φτανάνη, πήγαινε, διάβασε Πεντάμορφη και το Τέρας. Πολύ ωραία παραμυθάκια. Αν θες να συζητήσουμε κάτι που όντως μπορεί να γίνει, πρέπει να χάσεις και να χάσεις και 10 κιλά. Και ο καλύτερος τρόπος είναι η διαλυματική νηστεία, όπου δεν μπορείς να τρως ό,τι θες, πρέπει να είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα και αν το κάνεις σωστά, τσούπου τσούπου τσούπου, φασούλη, σκαλοπάτι, θα φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σε βοήθησα με αυτό το βίντεο. Ίσως σου έκανα κάποιες σφαλιάρες ψυχολογικές, διαδικτυακές, αλλά είναι για το καλό σου. Και μακάρι να εγώ μικρός να είχα ένα τέτοιο άνθρωπο να μου σκάει αυτές τις σφαλιάρες, μπας και έβγαινα από αυτό το φαύλο κύκλο που κυνηγούσα την ουρά μου συνέχεια. Δηλαδή τώρα είμαι 74 κιλά και δεν έχω το σωσίβιο. Παλιά είχα σωσίβιο και ήμουν 85. Έχανα 2 κιλά, έλεγα δεν θέλω να χάσω κιλά. Το πήρα απόφαση, λέω Σαρώ, θα πας 75 και θα φύγει το σωσίβιο. Όντως έγινε. Οπότε, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπώστε like και εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια, γιατί τα διαβάζω στα σχόλια και απαντάω σε όλους. Οπότε, αν θες να με βρεις, είναι ευκαιρία και όλα θα το διαβάσω. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να προσέχετε και με το καλό.